Ένα ενδιαφέρον βιβλίο για την Κρήτη που στις περίπου 500 σελίδες του πραγματεύεται την ερωτική σχέση δύο ανθρώπων που στην ουσία αντικατοπτρίζει δύο διαφορετικούς κόσμους και φέρνει στο φως τις πολιτισμικές διαφορές αλλά και τις συγκρούσεις που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία ώσπου να έρθει κάθαρση, παρουσιάστηκε στο Ρέθυμνο. Η κυρά του Δράκου, όπως ονομάζεται, φέρει την υπογραφή της από φοιτητού του Πανεπιστημίου Κρήτης, δημοσιογράφου και συγγραφέως Άννα Στεργίου, η οποία εξιστορεί τον έρωτα ενός Ρεθυμνιώτη Βοσκού από ορεινό χωριό του Μιλοποτάμου για μια φοιτήτρια. Πρωταγωνιστής είναι ο Δράκος Αμπουτζής που ζει απομονωμένος στα όρη τη δεκαετία του 90 και ο οποίος γνωρίζει τη Χριστίνα Βασιλείου που είναι από τον Πειραιά. Προσπαθούν να κάνουν μια σχέση η οποία όμως κοντάφτει πολλές φορές σε διαφορετικά πολιτισμικά πρότυπα. Το βιβλίο θεωρώ ότι έχει να πει πολλά πράγματα και για το σήμερα. Είδαμε την ιστορία με τη γυναίκα στην Καβάλα η οποία ερωτεύτηκε ένα κτηνοτρόφο πράγματι. Το βιβλίο γράφτηκε πιο πριν. Είχα ένα τραγικό τέλος. Το τέλος δεν είναι ίδιο βέβαια με το βιβλίο. Όμως πολλές φορές οι άνθρωποι παρόλο που θέλουν να αγαπηθούν, τα πολιτιστικά πρότυπα είναι διαφορετικά και μπορούν να τους φέρουν σε δύσκολη θέση. Οι δύο πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός και Γιώργος Σταθάκης, παρουσιάζοντας το βιβλίο, μίλησαν για την περιπέτεια της ενηλικίωσης στην ορεινή Κρήτη, στον τουρισμό και τη μετανάστευση, μιας και γίνεται αναφορά και σε κοινωνικά προβλήματα όπως η κακοποίηση των γυναικών, ο σχολικός εκφοβισμός, η κουλτούρα των όπλων αλλά και ο κοινωνικός ρατσισμός. Πιστεύω ότι το βιβλίο καταλήγει ουσιαστικά με ένα θετικό μήνυμα ότι πολλές φορές η ιστορία επαναλαμβάνεται αλλά ότι το κρίσιμο είναι οι σχέσεις ειλικρίνειας, αλληλεγγύης, σεβασμού και αξιοπρέπειας. Το κοινό νήμα είναι μια ερωτική ιστορία, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, με πολλές εναλλαγές στη διάρκεια του βιβλίου και σχετικά πρόβλεπτο τέλος. Το βιβλίο για το οποίο μίλησε και ο αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Άρης Τσαντιρόπουλος επικεντρώνεται μεταξύ άλλων και στις μάχες που έδωσε τη δεκαετία του 90 η πανεπιστημιακή κοινότητα για να κερδίσει συν της άλλης στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και περισσότερες θέσεις μόνιμων καθηγητών. Υπήρχαν έντονες κινητοποιήσεις για τον εκπαιδευτικό νόμο ο οποίος επρόκειτο να περάσει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ήταν ένας νόμος που πέρασε πολύ αργότερα τελικά για τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, τώρα δηλαδή πολύ πρόσφατα. Υπήρχαν οι κινητοποίησεις των φοιτητών.